Πήρε αέρα ο Τσιλίκ εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της χώρας μας. Όπως αναφέρουν τα τουρκικά νέα.gr σε ομιλία που έκανε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος AKP, ο Ömer Çelik, μεταξύ άλλων είπε και τα εξής. Κανείς δεν πρέπει να δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Τουρκίας στο θέμα της χερσαίας πατρίδας, της γαλάζιας πατρίδας και της εναέριας πατρίδας. Δεν παραχωρούμε σε κανέναν ούτε ένα βότσαλο, ούτε μία σταγόνα νερό και ούτε μία σπιθαμή από τον εναέριο χώρο μας. Σύντομα, ο πρόεδρός μας από τη Μερσίνα θα ξεπροβοδήσει το πλοίο Αμπντούλ Χαμίτ Χάν. Αυτά είναι βήματα που γίνονται με αποφασιστικότητα και δύναμη για να προστατευτούν τα συμφέροντα τόσο της Τουρκίας όσο και της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Διότι κάτω από τη θάλασσα και από το έδαφος υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που αποτελούν πλούτο του έθνους μας. Η τεχνολογία αυτή θα χρησιμοποιηθεί για να εξαχθούν αυτά και να αποδοθούν προς χρήση στους πολίτες μας. Μόλις αρχίσαμε εμείς να τα χρησιμοποιούμε αυτά, η Ελλάδα άρχισε αμέσως τις προβοκάτσιες. Εκείνες οι προβοκάτσιες άρχισαν να σκέφτονται από μία ομάδα χωρών. Όμως, ό,τι και να κάνει το κακομαθημένο παιδί της Δύσης, όποιο καπρίτσιο και αν κάνει, και ό,τι και αν δηλώνει, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και το τουρκικό ναυτικό, προστατεύοντας αυτά τα πλοία γεωτρήσεων, έδειξαν, δείχνουν και θα δείχνουν το πόσο δίκιο έχουμε στην προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της Τουρκίας σε θέματα προστασίας της πατρίδας και στον αντιτρομοκρατικό αγώνα. Το τέλος θα είναι μόνο απογοήτευση. Η Τουρκία δεν εγκαταλείπει την ενότητα και την αδιάσπαστη ακεραιότητά της. Δεν μπορούν να εκτρέψουν την Τουρκία από τον δρόμο της. Η Τουρκία δεν νικέται, η Τουρκία δεν εμποδίζεται, η Τουρκία δεν σταματιέται. Η Τουρκία δεν νικέται με τίποτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.